καύσωνας έχει προκαλέσει μια σταμπέλια. Δυστυχώς ξαναζούμε το φαινόμενο. Για άλλη μια φορά επιβεβαιωνόμαστε ότι είμαστε στο μέσο της κλιματικής αλλαγής και δεν περιμένουμε να έρθει η κλιματική αλλαγή στα πόδια μας. Οι υψηλές θερμοκρασίες αυτές πέτυχαν σε ένα στάδιο τα αμπέλια που ήταν πολύ τρυφερά, δηλαδή ήταν πάνω, για να καταλάβει ο καθένας που μας ακούει αυτή τη στιγμή, πάνω στο στάδιο που φούσκωναν οι ρόγες, δεν είχαν ακόμα συνηθίσει την πολύ ζέστη και τις υψηλές θερμοκρασίες και έχουμε ή ολοκληρωτική ζημιά της ρόγας, δηλαδή ο παραγωγός βγαίνει έξω, βλέπει το σταφύλι και είναι οι μισές ρόγες καφέ, ή στη μέσα μεριά, εκεί που ενώνεται η ρόγα με το λύκι, έχει κάνει μια κοιλίδα. Όλο αυτό που σας περιέγραψα μέχρι τώρα, τις επόμενες μέρες θα είναι ένα ξερό καφέ πράγμα πάνω στο πράσινο σταφύλι. Είναι δηλαδή το σταφύλι μη εμπορεύσιμο και έχει χάσει και το μισό βάρος του. Από εκεί και μετά ο κανονισμός του ΕΛΓΑ για να καλύψει αυτές τις ζημιές πρέπει να έχουμε θερμοκρασίες καταγεγραμμένες στους τοπικούς σταθμούς που να είναι 39 ή 40 βαθμοί. Αυτό μέχρι στιγμής δεν το έχουμε. Είμαστε σε επικοινωνία με τον ΕΛΓΑ. Αλλά θεωρώ ότι σήμερα ή αύριο, που σύμφωνα και με αυτά που μας λέει η μετεωρολογική υπηρεσία, θα περάσει τον αριθμό αυτό των βαθμών Κελσίου κατά πολύ. Το κακό είναι ότι μέχρι στιγμής η παραγωγή είναι ακάλυπτη. Μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται να αποζημιωθούν από κάπου και οι ζημίες είναι τεράστιες.